μισογεμάτο το γήπεδο, για να μην πω κατάμεστο. Και αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων αγώνων. Είναι στα 34. Είναι και σε μια ηλικία που... Ήταν και ο λόγος που αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική ομάδα εδώ. Εντυπωσιακό κάρφωμα. Να αξιοποιεί κάτι που πιστεύω ότι το έχει σαν ομάδα. Εδώ δεν η έξτρα πάσα μέσα. Δυναμική διείσδυση. Έξοχο καλάθι που θα τυχαίο... μπορούσε να μετακινηθεί στην Ελλάδα. Ναι. Σάιμον ελεύθερος. Σιγά σιγά κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο χρόνο οι Κύπροι παίκτες. Από την γωνία, ο οποίος όμως έχει κλειστεί, πάλι στην αδύνατη πλευρά, Πάρξ. Η ΑΕΛ επανήρθε σε ένα σύστημα ζώνης 1-3-1. Νέος σουτ για 3. Την γωνία, ο Κίνγκ, πολύ ωραία συνεργασία και το γύρισμα. Ένα τρίποντο με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Πολύ καλή άμυνα. Split out, βέβαια, η άμυνα του κεραυνού αναγκάζει σε δύσκολες ενέργειες όπως αυτή. Συνεργασίες που θα φέρουν το εύκολο καλάθι. Στυλιανού, εδώ πανέμορφη πάσα μεταξύ τριών Κυπρίων. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στο σημερινό αγώνα. Βέβαια η στατιστική λέει αβίαστο λάθος. 13-12 rebound. Χάμιλτον θα μας χαρίσει όμορφο θέαμα. Εκμεταλλευόμενη τα λάθη της ΑΕΛ, δημιούργησε φυσιολογικά μια διαφορά 18 πόντων. Και βρέθηκε ολομόναχος στην καρδιά της ρακέτας του κεραυνού. Για τρεις! Ο Σάιμον Τέλλας στο Πάρξ, ο οποίος έχει το τρίποντο. Ναι! Είναι πολύ έξυπνες οι αντιδράσεις του Κογκ. Έφερε το παιχνίδι εκεί, Αλέξανδρε, και τώρα επιδιώκει πάλι να κερδίσει αυτό το πλεονέκτημα. Ο Τζάκσον, ο οποίος είναι η πιο αξιόπιστη λύση από μακριά, υποτρομερή πίεση. Στην τρίτη περίοδο για την ΑΕΛ. Κυρίως η άμυνα. Για τρεις μαχαιριά. Εύστοχος ο Γιώργος, δίνει λύσεις. Εδώ πλέον με τον αέρα των 12 πόντων γυρίζουν πιο άνετα την μπάλα οι παίκτες του κεραυνού. Κίνγκ με πλάτη στην αδύνατη πλευρά. Πολύ πολύ δύσκολο καλάθι. Του κεραυνού στην τέταρτη περίοδο και τον έναν μόλις πόντο από την ΑΕΛ. Εδώ ένας εναντίον όλων. Τέταρτη περίοδος ορθά. Βλέπεις, μέσα. Δίνει πάρα πολλές μάχες στην άμυνα. Μπράβο στον Θεοχαρίδη. Εξαιρετικό split out, αφού η ΑΕΛ ισοφάρισε και στα rebounds. Μάλιστα έχει ένα περισσότερο το airball από τον Τζάκσον. Έχει 57% κεραυνό στα τρίποντα.